Ευχαριστώ. Πάντως πιστεύω ότι είναι καλύτερα από αυτά που πάνε, αγοράζουν και βάζουν. Κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει. Χαμός. Προσπαθεί να περάσει ασθενοφόρο, δεν το αφήνει κανένας. Τα μίσκι και κόκορες τέτοια ώρα έξω από το σπίτι. Και αυτή την καταπληκτική πρωινή ώρα βρισκόμαστε στη λιμάνι το Πειραιά. Κοιτάξτε μόλις ένα καράβι μπαρκάρι. Έχουμε sunrise. Δεν έχει ήλιος βγει ακόμα, τώρα βγαίνει. Η ώρα είναι 6:06. Αυτή είναι όμορφη πόλη, λιμάνι του Πειραιά. Κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει. Χαμός. Εμείς δουλειά μας. Εμείς κάνουμε δουλίτσα μας. Νομίζω ότι μαντέψατε πολύ σωστά. Έχουμε έρθει στο λιμάνι. Το πλοίο για Χανιά, οπότε ξέρετε τι έχει συμβεί. Η μανούλα μου έστειλε πάλι πεσκέφι και ήρθαμε να το παραλάβουμε. Του Πρικυπάτου, στο Μονακό. Και τώρα φεύγουμε. Η ώρα είναι 6:30 το πρωί. Όλο κέφι, μπρίο και χαρά. Πάμε πίσω στο σπιτάκι μας. Λοιπόν, σήμερα είμαι στη σχολή, έχω μάθημα πρωί-πρωί, η ώρα είναι 8:30, οπότε θα κάνω εδώ τη γυμναστική μου σήμερα, πριν έρθει το μάθημά μου. Οπότε είπα να σας πάρω λίγο μαζί μου, να μην δείτε και τη σχολή που στο σπίτι. Τελείωσα. Το έκανα όλο σε high speed γιατί δεν θα προλάβαινα μέχρι να έρθει το μάθημά μου. Αυτά ήταν. Πολύ μου αρέσει όταν έχω καθρέφτη. Άλλο πράγμα να έχεις καθρέφτη και να κάνεις τη γυμναστική σου και να έχεις άπλυ. Λοιπόν, θα να αλλάξω ρούχα, να σας ευχαριστώ. Ετοιμάζομαι για το μάθημα. Λοιπόν, κινούμαστε προς το κέντρο. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Δεν προχωράει τίποτα. Εμείς όμως βάλαμε πείσμα, κάναμε μια μικρή δουλειά η οποία μας κόστησε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι τόσο ακριβά όλα. Και τιμόνι έχει φθαρεί, πρέπει να ράψουμε καινούριο δέρμα στο τιμόνι. Αναζητώ τα σκία σε κάθε βήμα, σε κάθε κίνηση. Θέλω να σας υπενθυμίσω, δεν έχουμε κλίμα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, εξηγούμε τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Μου τελειώνει η βενζίνη, η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ προσπαθώ να φτάσω Ηράκλειο γιατί έχω συνηθίσει να βάζω βενζίνη σε ένα συγκεκριμένο βενζινάρικο. Προσπαθεί να περάσει ασθενοφόρο, δεν το αφήνει κανένας. Είναι άκρος απαράδεκτο. Κοιτάξτε εδώ. Για να δούμε, θα καταφέρουμε ή θα χρειαστεί να περπατάμε για βενζίνη. Πολύ λίγο έμεινε, πλησιάζουμε μετά από απίστευτη κίνηση στο στόχο μας. Πλέον διαχειρίζουμε διαφορετικά το άγχος και στρες. Μερικές φορές το βλέπω και σαν πλάκα, χαβαλέ. Ό,τι γίνει ας γίνει. Και κάπως έτσι ασφαλής και ωραία τελειώνει η περιπέτειά μας. Τώρα συνεχίζουμε στο σπίτι, όλα καλά. Happy, let's go. Open road. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι για ένα πράγμα λατρεύω να μένω βόρεια, μακριά από το κέντρο. Φυσικά για πολλά πράγματα, αλλά αυτή τη συνέστηση.
Γιώργο μου κρυονέρι, καλώς ήρθα πίσω. Και σήμερα το πρωινό έχει φωκάτσια, ιταλική συνταγή. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Ήτανε πεντανόστιμο. Λοιπόν, αποκλειστικά για τους συνδρομητές μας και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Αν έχετε αυτοκίνητα και σας έχει φθαρεί παλιό τιμόνι, υπάρχουν μερικές επιλογές. Μπορούμε να πάμε σε ένα κατάστημα πολύ ωραίο και να ράψουμε καινούριο τιμόνι με επένδυση δέρματος, εκτός αν θέλετε να αλλάξετε ολόκληρο τιμόνι. Εγώ έχω βρει άλλη μία λύση. 2 χρόνια πριν έχω αγοράσει ένα κομμάτι δέρματος συνθετικό από την Κίνα και βγήκε σε πολύ καλό. Ράφτηκε απίστευτα με όμορφη ραφή. Τη ραφή, χρώμα ραφής μπορείτε να επιλέξετε εσείς. Αυτό το κομμάτι δέρματος συνθετικό ή original δέρματος που μπορείτε να βρείτε σε ό,τι ποιότητα θέλετε. Μπορεί να είναι perforated με τρυπούλες, μπορεί να είναι αλκαντάρα, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε. Νάπα δέρμα, οποιοδήποτε δέρμα. Είναι έτοιμα. Αυτό το είχα πάρει με 5 ευρώ 2 χρόνια πριν και άντεξε 2 χρόνια ακριβώς πάνω κάτω. Τώρα βέβαια έχει παρουσιάσει φθαρά, έχουν φύγει κομμάτια. Αυτή τη φορά πήρα ένα αυθεντικό δέρμα. Το γεγονός ότι γυαλίζει δεν μου πολύ αρέσει, γιατί εμένα μου αρέσει ματ δέρμα να δείχνει σε νάπα. Νάπα δέρμα μου αρέσει πάρα πολύ. Όμως εδώ μπορούμε να δούμε ότι δεν υπάρχουν ίνες κλωστές, είναι δέρμα. Και έχω επιλέξει σχέδιο πάλι perforated με τρυπούλες, αεριζόμενο. Αυτό είναι το δέρμα, βλέπετε εδώ. Είναι σαν σουέντ από την άλλη πλευρά. Τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσα και με την πλευρά σουέντ να το βάλω. Απίστευτο. Και αυτό είναι το κανονικό, σας έχω πει ότι η γυαλάντα του δεν μ' αρέσει, αλλά πιστεύω με το καιρό θα φύγει. Λοιπόν, αυτό το σετάκι που περιέχει κομμάτι δέρματος έτοιμο, κομμένο και μία ραφή η οποία θα περάσετε, θα σφίξετε εσείς με κλωστή. Και το άλλο που περιέχει σετ είναι κλωστή με βελόνα. Την παλιά βελόνα κάπου την έβαλα, δεν θυμάμαι. Αυτό είναι από το καινούριο σετ. Δηλαδή αυτό το πραγματάκι αγοράζεται περίπου με 20 ευρώ. Δεν ξέρω γιατί βρήκα τόσο ακριβό, μάλλον επειδή είναι αυθεντικό δέρμα. Λοιπόν, η πρώτη μου σκέψη ήταν να κόψω το παλιό συνθετικό δέρμα και να περάσω πάλι καινούριο. Αλλά επειδή μου αρέσουν φουσκωτά τιμόνια, εδώ θα προσπαθήσουμε πάνω από αυτό το παλιό κάλυμα να ράψουμε δερμάτινο καινούριο κάλυμα. Ένα θέμα μόνο υπάρχει, ότι εδώ δεν περνάει κάτι από την κλωστή, πιάνεις από εδώ και συνεχίζεις μετά γύρω γύρω πάλι, πιάνεις από εδώ και συνεχίζεις γύρω γύρω. Πάντως πιστεύω ότι είναι καλύτερα από αυτά που πάνε αγοράζουν και βάζουν, που απλώς κουμπώνεται και κρέμεται από πάνω με άδειο εδώ σαν θήκη, σαν κάλυμα. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε τώρα ράψιμο, να σας δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό το κομμάτι, παίρνουμε εδώ, με τη ραφή να βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα προσπαθώ να καταλάβω ποια πλευρά θέλουμε. Τι λέτε εσείς, να βάλουμε νάπα πλευρά ή να βάλουμε δέρμα πλευρά? Πάω να ρωτήσω την Αλεξάνδρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να αποφασίσω. Εσείς τι λέτε? Γράψτε στα comments αν σας ενδιαφέρει ποια πλευρά να βάλουμε, γυαλιστήρι ή αλκαντάρα. Και εδώ βλέπουμε άλλη εκδοχή. Σαν βινήλιο, ρε παιδιά, δείχνει. Αλεξάνδρα μου είπε τη γνώμη της, αλλά τώρα εγώ δεν θα αντέξω. Θα προτιμώ να βάλω με την πλευρά η οποία έχει και τέλεια, και προτιμώ το τιμόνι να είναι αλκαντάρα. Ξεκινάμε. Εδώ έχουμε περάσει μέχρι την πρώτη ακτίνα. Έχουν περάσει 7 η ώρα περίπου, ξεκίνησε 1 ώρα ακριβώς.
Και εγώ έχω κάνει μόνο από εδώ μέχρι εδώ, μία ώρα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το κλωστή μπορείτε να δείτε μπλε και τα άσχημα συνέχεια έτσι, και με τη βελόνα πρέπει να το λύνεις όλη την ώρα. Γι' αυτό είναι τέλειο να δουλεύεις το τιμόνι αφού το έχεις βγάλει από το αυτοκίνητο, αλλά είναι άλλα μπερδέματα. Θα το φτιάξουμε, ελπίζω θα αρέσει στην Αλεξάνδρα. Προχωράμε. Για άλλη μια φορά ζωγράφισα. Τώρα η Αλεξάνδρα έχει στο δικό της αυτοκίνητο τιμόνι, όπως σε πολύ ακριβά αγωνιστικά αυτοκίνητα. Σας παρουσιάζουμε το ωραιότερο τιμόνι του κόσμου από την Αλκαντάρα. Για πες μου μωρό, πώς είναι? Πολύ ωραίο αγάπη μου, μπράβο, είμαι πολύ περήφανη για σένα. Έκανες πολύ καλή δουλειά, μπράβο σου. Τώρα συνεχίζουμε άλλα πράγματα. Συγχαρητήρια. Αν και βέβαια εμένα προσωπικά θεωρώ ότι όλο αυτό θα μαδίσει και θα γίνει κάπως, αλλά η αίσθησή του είναι πάρα πολύ ωραία. Καινούργιο τιμονάκι, καθαρό, περιποιημένο, χωρίς να έχει ξεφτύσει. Αυτά. Οπότε, όποιος θέλει να το κάνει. Άλλη μία φορά πρέπει να αποκαλύψει. Να επικοινωνήσει, είδαμε το μάστορα. Τρεις ώρες. Γιατί είναι κανονικό ράψιμο, δεν είναι αυτό που βάζεις απλώς και είναι σαν μία βλακεία. Φτηνή από τα πράκτικερ και διάφορα. Ένα ολοκένουργιο δέρμα. Yeah! Αυθεντικό δέρμα με αλκαντάρα. Θέλετε να σα δείξω και κάτι άλλο που σα τρελάνει, κάτι άλλο φανταστικό. Μισό λεπτό θα δείτε. Έτοιμο, φρεσκοψημένο, σαραβιλί, γεμιστό με φανταστικούς ξηρούς καρπούς. Τώρα μόλις το έβγαλα από το φούρνο. Μην βλέπετε εδώ που είναι κενό. Απλά είχα πάρει μόνο μια συσκευασία φύλλου και βγήκανε αυτά. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε τι θα γίνει. Θα προσπαθήσω να βάλω τον ήχο όσο πιο δυνατά γίνεται για να τα ακούσετε αυτό. Για ακούστε. Σιροπάκι παγωμένο. Τα ζεστά σαραγλάκια πάνω. Τώρα τα σαραγλάκια μας θα το ρουφήξουν όλο αυτό το σιροπάκι. Το καταπληκτικό. Θα αφήσουμε τουλάχιστον 40 λεπτά. Και μετά θα φάμε αυτό το τέλειο κρατσανιστό λαχταριστό γλυκάκι. Για να σας το δείξω μετά. Να το τακούνισα λίγο, τα φέρεις τη μέση τώρα. Όλο αυτό το σιροπάκι που βλέπετε θα το ρουφήξουν τα σαραγλάκια. Και μετά... Αυτό δεν είναι διαιτητικό γλυκό. Αυτό είναι γλυκό φουλ στις τύψεις. Αλλά δεν πειράζει. Ορίστε. Ωραιότατο, σιροπιαστό, κρατσανιστό, λαχταριστό, σαράβλι.